Σε κομματική εκδήλωση του κινήματος αλλαγής στις ΣΕΡΕΣ θα παραστεί ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Ο κύριος Σκανδαλίδης θα βρίσκεται από το πρωί στις ΣΕΡΕΣ και στις 11:15 θα δώσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Στις 12 το μεσημέρι θα ακολουθήσει πολιτική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Ορφέα. Μια εκδήλωση η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου του κινήματος αλλαγής, σύμφωνα με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τρέντσιο. Επόμενη Κυριακή, το μεσημέρι, θα έρθει ο κύριος Σκανδαλίδης στις ΣΕΡΕΣ για την πολιτική εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη στα πλαίσια και της διαδικασίας του συνεδρίου που υπάρχει στο τέλος του Μάρτη. Και επειδή υπήρχε δυνατότητα να ανέβει στις ΣΕΡΕΣ ο κύριος Σκανδαλίδης, φέρνοντας και το φορτίο του ιστορικού στελέχους που έχει ζήσει όλα τα γεγονότα, την επόμενη φορά θα φέρουμε τον γραμματέα που είναι νεολαίος για να επικοινωνήσει καλύτερα μαζί σας. Παρά τα αυτά, θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Καλούμε εμείς όλους τους πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται και να τον ακούσουν, γιατί ο κύριος Σκανδαλίδης έχει και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ήταν επικεφαλής της ομάδος που έκανε το πρόγραμμα Ελλάδα. Κατά συνέπεια νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον και για την τοπική κοινή γνώμη και ιδιαίτερα για τα μέλη, τους φίλους οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία. Την ίδια ώρα η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΕΡΟΝ του Κινήματος Αλλαγής καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του κινήματος να συμμετάσχουν ενεργά στις προσυνεδριακές διαδικασίες του δεύτερου συνεδρίου που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 30 και 31 Μαρτίου. Το δεύτερο συνέδριο αποτελεί κορυφαίο γεγονός για το κίνημα, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων 3.500 θα εκλεγούν με μονοσταυρία και νέο εκλογικό μέτρο απευθείας από τις τοπικές οργανώσεις. Να σημειωθεί ότι παρατάθηκε η ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητων μέχρι και την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στις 2 το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή υποψηφιότητων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας members.kinimaalagis.gr. Το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το έκτακτο πολιτικό και καταστατικό συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο, καθώς από τον πολυκομματικό φορέα θα περάσουμε πλέον στον ενιαίο φορέα, με έναν φορέα, με ενιαία όργανα και ενιαία κεντρική επιτροπή. Θα είμαι υποψήφιος από το Δήμο Βυσσαλτίας. Οι σύνεδροι εκλέγονται ανατοπική οργάνωση και ένα Δήμο. Έχει ανοίξει το Μητρό του Κινήματος Αλλαγής ηλεκτρονικά, στο οποίο εγγράφονται νέα μέλη με καταβολή αντιτίμου των 3 ευρώ. Οι σύνεδροι θα ανακηρυχθούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Οι εκλογές συνέδρων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου. Κάθε μέλος που θα προσέρχεται να ψηφίσει θα καταβάλει το ποσό των 2 ευρώ ως αντίτιμο. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό το σημείο ότι οποιοδήποτε μέλος του κινήματος αλλαγής μπορεί να είναι υποψήφιος για το συνέδριο του κινήματος. Πώς σκοπεί αυτό το συνέδριο, ποιος είναι ο λόγος? Όπως είπα και πριν, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και είναι ένα συνέδριο καταρχήν καταστατικό και πολιτικό, γιατί από τον πολυκομματικό φορέα που βρίσκεται τώρα το κίνημα αλλαγής κάτω από την ομπρέλα διάφορων κομμάτων και κινήσεων, θα περάσουμε πλέον στον ενιαίο φορέα με ενιαία εσωκομματικά όργανα, δηλαδή τα όργανα θα γίνουν ένα. Όμως ένα θα γίνει και η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος. Γι' αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία της παράταξης.